κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Κασελάκη στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Πάμε να δούμε το διάλογο λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, καθίστε, καθίστε. Και καλό μήνα. Καλό μήνα. Εφαρμοστήκατε στους καινούριους φόρους. Στη Βουλή όχι ακόμα, αλλά μία μέρα εύχομαι πλήρως. Αλλά στο κομματικό περιβάλλον σίγουρα. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχουμε ευθύνη να φέρουμε τους απόδημους πίσω. Είναι εθνική ευθύνη, είναι εθνικό στοίχημα. Οι απόδημοι να μπορούν να προσφέρουν στην πατρίδα τους σε μια χώρα με ισονομία και ισοπολιτεία. Έχουμε κάνει μια καλή αρχή με το νομοσχέδιο, το οποίο δίνει πια τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους της πατρίδας μας και κατοικούν στο εξωτερικό, να ψηφίσουν από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Και νομίζω ότι σε αυτό τουλάχιστον έχουμε ένα εθνικό χρέος όλα τα κόμματα να κινητοποιήσουμε. Ναι, αλλά αυτό είναι δικαίωμα στο εκλέγει και όχι στο εκλέγεστε. Και πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να δώσουμε περιφέρειες στους ομογενείς, ώστε να μπορέσουν να εκλέγουν οι ίδιοι εκπροσώπους δικής σου κοινότητας. Θα τα συζητήσουμε. Ο εκλογικός νόμος εν ώψη των εκλογών είναι καθορισμένος και προφανώς το δικαίωμα του εκλέγεσαι το έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Είναι στα ματιά κατοχυρωμένο. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό ανάμεσα σε πολλά άλλα θα τα συζητήσουμε. Ο Έλληνας πολίτης στο εξωτερικό δεν το έχει.